Φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να συνομιλήσουμε με ένα μεγάλο μπασκετμπολίστα, ο οποίος άφησε τη δική του σφραγίδα στο ελληνικό μπάσκετ, τον Βασίλη Γκούμα. Καλησπέρα σας, κύριε Βασίλη. Καλή σας πέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χρήστος Ανέστη. Είστε καλά? Αληθώς ο κύριος. Ναι, δόξα τον μεγάλο Δήμο. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, θα ήθελα να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, διότι γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στο Βόλο. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε πώς ασχοληθήκατε και πώς αγαπήσατε το μπάσκετ. Εντάξει, στη συνοικία που μέναμε στο Βόλο η οικογένεια, ήταν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Βόλου, που ακριβώς πίσω από τα τέρματα είχε και ένα γήπεδο μπάσκετ. Ναι. Και πολλές φορές πηγαίναμε να δούμε το Ολυμπιακό νεαρή, δεν ήμασταν, και έπεφτε η μπάλα πάνω και παίζαμε μπάσκετ, ξέρετε. Παίζαμε μπάσκετ, ήμουν από την ηλικία εκείνη, για τα χρόνια εκείνα πολύ ψηλό παιδί, ήμουν 96 την εποχή. Το πήρα στο Ολυμπιακό, άρχισε να παίζω λίγο μπάσκετ στο Ολυμπιακό, μου δείξαν 5 πράγματα, υπέγραψα δελτίο. Μέχρι τα 15 ήμουν στο Ολυμπιακό και παίζαμε στα τοπικά πρωταθλήματα, ξέρεις. Ναι. Μετά το 15 ήρθαμε στην Αθήνα και έγινε μια κρούση, μια προσπάθεια από την ΑΕΚ για να με πάρει σαν μελλοντικό, ξέρετε, ταλέντο κλπ. Δυστυχώς δεν προχώρησε αυτή η μεταγραφή στην ΑΕΚ. Εγώ βέβαια απογοητεύτηκα, συναχωρέθηκα και είχα ένα φίλο ο οποίος ήταν από τον Βόλο αθλητής τύπου στον Πανελλήνιο. Και πήγα να τον βρω, ξέρετε, να μιλήσουμε και έτσι. Εκεί τα πούγια μου πήγα και η ομάδα του μπάσκετ του Πανελλήνιου, η πρώτη ομάδα, έχει προπόνηση. Και ετοιμαζόταν και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Το τι ήταν το πρωτάθλημα, ξέρετε. Μία εβδομάδα παίζανε 7 μάτς. Δεν υπήρχε αυτό που έχει τώρα, ξέρετε. Σωστά. Άλμα δίκη κλπ. Πήγαιναν 7 ομάδες, 4 από την Αθήνα, 3 από τη Θεσσαλονίκη και παίζανε κάπου τελικά. Ή Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Για μια εβδομάδα. Εκεί τελείωσε η προπόνηση, περίμενα εγώ το φίλο μου να έρθει. Το εκεί πήγαν άδειο, πήρε μια μπάλα και σου άρεσε να σουτάρω κλπ. Και με πλησιάζει ο προπονητής ο Μίσος ο Πανταζόπουλος, που ήταν και προπονητής πρώτης ομάδος. Μου λέει, είσαι εδώ πέρα αθλητής, λέω, όχι, λέω, πώς περίμενε, από πού είσαι περίμενε, μου λέει, λέω, από το Βόλο είμαι. Α, μου λέει, έχω μια οικογένεια, μου είπε, η οποία είναι κατασκευή στη γειτονιά μας, έμεινε. Λέω, τη γνωρίζω, μας τη φίλη, μπράβο, μπράβο, παιδί, μου λέει, παίζεις καμιά ομάδα μπάσκετ, λέω, δεν παίζω, όχι, λέω, είμαι εδώ, στο Βόλο είμαι, κάτσε, περίμενε εδώ, μου λέει, και πηγαίνει και φωνάζει τον Παπαναστασίου, τον Κώστα. Ήταν γενικός αρχηγός στον Πανελλήνιο. Ναι. Με φωνάζει και τέξω, με βάζουν μέσα εκεί στο νευτήριο. Μου λέει, θέλει να μείνει στον Πανελλήνιο να παίξει μπάσκετ. Λέω, θα αναλάβει τη μεταγραφή μου, μη σε νοιάζει. Εσύ θέλεις? Λέω, θέλω. Ωραία, γιατί εμείς μετά θα σου δώσουμε, θα βρίσκουμε τον πατέρα σου. Εδώ θα τρως, μου λέει, γιατί έχει Πανελλήνιος, έχει Πανελλήνιος νευτήριο. Έγινε αυτό ο Πανελλήνιος και τρώγαμε εκεί πέρα και παίζαμε μπάσκετ. Σιγά σιγά πλησιάζει το φθινόπωρο, ο Μίσος φεύγει, πάει στην ΑΕΚ προπονητής και έρχεται ο Μίμης Στεφανίδης από την Ιταλία και παίζαμε τα εφηβικά πρωταθλήματα Αθηνών. Τότε ήταν πάρα πολύ καλοί παίκτες, είχαν ομάδες στα εφηβικά. Ο Πανιόνιος είχε τον Πέπα. Το Σπόρτι είχε τον Κολοκυθά, είχε τον Μπαρλά, ο Παναθηναϊκός είχε τον Παναιωταράκο, είχε πολλούς παίκτες εκείνη την εποχή, καλούς, οι οποίοι βγήκανε μεγάλοι παίκτες. Και εκεί ψήθηκα μέσα εκεί στα πρωταθλήματα. Και από τότε με ανέβασε στην πρώτη ομάδα ο Στεφανίδης, στην τον Πανελλήνιο, και έπαιξα για 2-3 χρόνια στην πρώτη ομάδα. Όχι δηλαδή πρωταγωνιστής, αλλά ξέρω, σαν πάρτερ, ήμουν νεαρός. Στο ξεκίνημα. Ναι, αλλά ήμουν θετικός, δηλαδή στο παιδί μου θετικός. Ναι. Και για κάποιους λόγους μετά να πει ότι έγινε, έφυγε και σε ηλικία 16 χρόνων, 17 και πήγα στην Αδίσα Μπέμπα. Και έπαιξε εκεί 3 χρόνια, έβγαλα το γυμνάσιο εκεί πέρα, στον Ολυμπιακό Αδίσα Μπέμπα. Πήγαμε το πρωτάθλημα Αφρικής, πήγαμε Αίγυπτο, πήγαμε παντού, πήγαμε Μοζαμβίκη, πήγαμε Αγκόλα. Τους είχαμε κερδίσει όλους αυτούς. Και ήρθε η εποχή που έπρεπε να πάω στο στρατό. Και εκεί το διαβατήριο δεν μπορούσε να είναι η πρεσβεία. Και αναγκαστικά γύρισα πίσω στην Αθήνα, πήγα στο στρατό, επέστρεψα στον Πανελλήνιο.
Και από τότε πλέον είχα, ξέρετε, ολοκληρωθεί, είχα γίνει άντρας, είχα αποκτήσει, ξέρετε, μεγάλη συνοδόμενη αυτοπεποίθηση. Ήμουν σε καλό σωματείο, το οποίο είχαμε το Κύπρο, τι ώρα θέλαμε να προπονιούμαστε. Περνάγαμε πολλές ώρες εκεί. Μετά πήγαμε εθνική ενόπλων, εθνική αντρών και σιγά σιγά με τα παιχνίδια και με τα χρόνια η κατάσταση βελτιωνόταν. Να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν συζητάγατε για την ΑΕΚ πριν πάτε στο Πανελλήνιο, πρέπει να ήταν πρόεδρος ο έμνηστος Νίκος Γκούμας. Ναι, ναι, και με αγαπούσε πάρα πολύ, γιατί είχαμε το ίδιο όνομα. Και στεναχωρήθηκε και μου λέει: Βασίλη, μου λέει, πήγαινε, μου λέει, να παίξεις κάπου, να γίνεις καλός και θα σε πάρω. Και τελικά με πήρανε μετά από 25 χρόνια με πήρανε πίσω. Σωστά. Όχι, ο Μαρμανίκος, άλλη ήταν. Στο Πανελλήνιο κάνατε μεγάλη καριέρα, 4 φορές πρώτο σκόρερ. Είχα βγει 8 φορές, ναι. Αλλά 4 φορές με είχαν τιμωρήσει. Ενδιάμεσα, ξέρεις, ήμουν λίγο ζωηρός. Ναι, ναι. Στο πρωτάθλημα και έχανα αγώνες. Δηλαδή, αν έπαιζα κανονικά, θα είχα βγει 8 φορές. Αλλά λόγω τιμωριών, ξέρετε, έπαιζα λιγότερα παιχνίδια. Τότε δεν είχε, ας πούμε, αυτά τα play-offs. Είχαμε 2 γύρους. Ήτανε 14 ομάδες και παίζαμε 2 γύρους, 26 μάτς. Αυτά ήταν τα παιχνίδια που παίζαμε. Δεν είχε δηλαδή θέλω να παίξει play-off κλπ. Και τέτοια. 2 γύρους. Και τα φάουλ 1-1. Δηλαδή, αν έβαζες το πρώτο, συνέχιζες. Αν δεν το έβαζες, το μάτς συνεχιζόταν. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολα, ας πούμε, οι κανονισμοί εκείνη την εποχή. Εκεί βέβαια οι συνθήκες ήταν άσχημες, δεν ήταν κλειστά γήπεδα, δεν υπήρχαν παππούτσια που υπάρχουν τώρα, ξέρεις, με δικούς πάτους. Φυσικά. Δεν υπήρχαν παρκέ, δεν υπήρχε φωτισμός. Δηλαδή αυτά τα οποία βοηθάνε και βελτιώνουν το άθλημα δεν υπήρχαν. Ξέρω εγώ, παίζαμε στο τσιμέντο, παίζαμε στην πίστα πάνω. Καμιά φορά έβρεχε και από τη σκόνη έκανε σπατινάτε την απέναντι μπάσκετ. Και αλλά, εντάξει, ήταν μια περίοδος η οποία ανέπτυξαν οι Έλληνες παίκτες εκείνη την εποχή το drive-in, το μπάσιμο που λέγαμε. Όχι το shoot, γιατί ήταν εκτός, δεν μπορεί να σουτάρεις. Αφού μια φορά πήγαμε και παίξαμε στη Σμύρνη ένα πρωτάθλημα με την Ειρική Βαλκανικό και σουτάραμε και δεν μπορούσαμε να βάλουμε σε κλειστό γήπεδο. Και λέω, Μαρθέο, ανοίξει την πόρτα να κάνει αέρα ρεύμα και να σουτάρει. Είχαμε συζητήσει έτσι να κάνουμε. Πολλά παιχνίδια γινόντουσαν σε ανοιχτούς χώρους όπως το Παναθηναϊκό Στάδιο. Ανοιχτούς χώρους και τα φώτα κρεμάστα. Έκανα δύο καλώδια από το ένα καλάδι στο άλλο και κρεμάνα να κάνει γλώπους. Και καμιά φορά να κάνει καμιά παλιά βαριά, έσπαγε κανένα γλώπο. Αλλά ήταν, ας πούμε, εποχή που βγαίνανε πολύ καλοί παίκτες. Βέβαια, δεν συγκρίνονται με τους σημερινούς, οι σημερινοί είναι πολύ πιο γυμνασμένοι, πιο αλτικοί, πιο καλοζωισμένοι, πιο καλοφαγωμένοι, ξέρεις, είναι τεράστια βοήθεια, πολλές προπονήσεις, καλή ιατρική παρακολούθηση, δηλαδή εμείς δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Ήταν δύσκολα, ήταν δηλαδή, ήμασταν γενναίοι, του Μπρακαλεώνε που λέγανε. Κάποια στιγμή βρεθήκατε και στη Μοζαμβίκη. Ναι, να πήγαμε και παίξαμε ένα πρωτάθλημα και κοιτάξτε, εκείνη την εποχή ήταν το apartheid. Δηλαδή, δεν είχαν αποκλείσει την Νότια Αφρική και τη Μοζαμβίκη και την Αγκόλα, υποτίθεται αθλητικές διακρίσεις. Και αυτοί κάναν τα δικά τους πρωταθλήματα. Αλλά όμως είχαν μεγάλη φαγουμάρα μεταξύ τους οι ομάδες. Και με καλέσαν να πάω να παίξω στο Sporting Lorenzo Marquez, την ομάδα εκείνη, ας πούμε. Και ήταν τα πρώτα λεφτά που έβγαλα δηλαδή από τον μπάσκετ, αν μην κρατήσει. Πληρώνανε καλά οι Πορτογάλοι στις απικίες. Και παίξαμε εκεί το πρωτάθλημα τοπικό στη Μοζαμβίκη με 7-8 ομάδες. Και κερδίσαμε, μετά πήγαμε Ροδεσία, κερδίσαμε τη Ροδεσία. Μετά πήγαμε Νότια Αφρική, μια πανέμορφη χώρα, μια πλούσια πανέμορφη χώρα. Δηλαδή δεν υπήρχε πιο ωραία χώρα στη ζωή μου. Ομορφιά, ο κόσμος, λεφτά, τα πάντα είχαν. Άρα από μπάσκετ ήταν ξυλοκόπη, δεν ξέρω τίποτα. Και η Αγκόλα, η οποία είχε μεν ντόπιους, ξέρεις, παίκτες Αφρικανούς με αλπικές ικανότητες, ψηλά παιδιά, δυνατά, αλλά δεν ξέρανε μπάσκετ και τους κορυδεύαμε, τους κερδίζαμε εμείς αυτούς. Εκεί ήταν, ας πούμε, το τουρ που έκανα 9 μήνες εκεί πέρα κάτω, αλλά έμαθα πολλά πράγματα, είδα κόσμο καινούριο, είδα
ωκεανούς, είδα τη Μαδαγασκάρη, μέρη που δεν θα μπορούσα να ξαναδώ στη ζωή μου, έπρεπε να πληρώσω πολλά λεφτά. Και μέρη πολύ έτσι συνδεδεμένα με τους θαλασσοπόρους, με τον Βάσκο Ντε Γάμα, με τον Μαγελάνο και όλους αυτούς περνάγανε εκεί πέρα το ακροτήριο Καλής Ελπίδος, όλα εκεί πέρα τα αγάλματα, τις γαλέρες που βουλιάζαν από τον καιρό. Είδαμε πράγματα που δεν θα ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Πέτρο στην Αθήνα. Ναι. Κανονικά, βέβαια γίνανε κάτι ενέργειες επειδή εμείς σπάσαμε τα παραχά. Ήταν δεν μόνο, αλλά είχαν και Ιταλοί, είχαν έρθει και Γάλλοι παίκτες. Είχαν έρθει πολύ και παίζαμε κάτω εκεί. Από την καριέρα σας στον Πανελλήνιο, ποια παιχνίδια θυμάστε περισσότερο? Πιστεύω ότι ένα από αυτά θα ήταν και το παιχνίδι με την ΑΕΚ που είχατε σημειώσει 63 πόντους. Ναι, με την ΑΕΚ ήταν με την Γιουγκοπλάστικα που την κερδίσαμε πάντα με 40 πόντους. Ήταν με τη Σκαβολίνη που την κερδίσαμε. Αλλά εμείς ήμασταν καθαροί, μόνο Έλληνες, δεν υπήρχε ξένος στην την ομάδα. Βέβαια. Αφού να σκεφτείς ένα μάτσο ήμασταν 7 και βγήκανε 3 με 5 φάουλ και κατεβάσαμε από την εξέδρα και τον δηλώσαμε για να παίξει. Το βάλαμε μάλιστα και την φανέλα ανάποδα με το νούμερο 0, γιατί δεν είχαμε φανέλες. Δηλαδή πρωτόγωνα πράγματα. Κάναμε και μια μεγάλη πορεία με το στρατό. Πήραμε ένα ρέο του στρατού, βάλαμε μέσα 2 μπασκέτες με τον Μαρθέο και κάναμε ένα μήνα, ας πούμε, tour στη Βόρεια Ελλάδα, σε έδρες, στο Λεμαΐδα, Κοζάνη, για να δείξουμε να παίζουν τα παιδιά μπάσκετ. Εντάξει. Αλλά που είναι πολλές οι εμπειρίες εκείνη την εποχή, ήταν και διαφορετικό το μπάσκετ. Σήμερα σας έχω πει, οι παίκτες είναι πιο γυμνασμένοι, πιο αλπικοί, πιο καλοζωισμένοι. Υπήρχε η Ηνωμένη Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση, η Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία, η Πολωνία, η Τσεχοσλοβακία. Δύσκολα αυτές τις ομάδες της κερδίσης, κατάλαβες. Ήταν γυμνασμένες και σκληρά, με σώματα ψηλά. Και αυτές οι χώρες όλοι πηγαίνανε στα σπορ, γιατί με τα σπορ ταξιδεύανε αυτοί, κατάλαβες. Βέβαια. Έτσι η Ιταλία, ας πούμε, ήταν μαφιόζοι, ξέρεις, εκεί πέρα με τις ειδησίες. Η Ισπανία ήταν το κατεστημένο εκεί πέρα που ελέγχανε εκεί με τον Μπερναμπέο και τον Σαπόρτα, ελέγχανε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η Ιουγκοσλάβη, η Ηνωμένη, πανίσχυρη ομάδα, με τρομερή ομάδα, με ψηλά κορμιά, με παιδιά. Εμείς δεν είχαμε ψηλό, εμείς είχαμε ένα ψηλό τον Τρόσο και λέει το φυλάγα πώς φυλάει το ορμανοφόρο ήταν τορπελικά, το φυλάγαμε γύρω γύρω. Δεν είχαμε ψηλό, ας πούμε. Δεν ήταν τα εκεί την εποχή τα πράγματα. Τώρα είναι διαφορετικά, ξέρετε, είναι το τρίποντο, είναι πολλά. Στην είναι το γήπεδο, τα φώτα, τα παπούτσια, ξέρετε που έχουν και μάλιστα είναι και παπούτσια που τα πατάς και φουσκώνει κιόλας να μην κουράζεις. Τότε εμείς χάλαγε το παπούτσι και το πηγαίναμε στο βουλκανιζατήρα να μας βάλει από κάτω. Είχαμε καλά ταλέντα, αλλά αναξιοποίητα, διότι οι άλλες χώρες προηγούνται στα θέματα του αθλητισμού. Δηλαδή ήταν πιο οργανωμένοι, ασυνήθως η Βουλγαρία, η οποία αποτελείται είναι χώρα του παραπετάρματος, όπου πηγαίναμε και κλειστά γυμναστήρια μέσα. Εδώ πέρα δεν κάναμε ποτέ κλειστά γυμναστήρια. Εδώ πέρα μόνο άμα πηγαίνανε σε μια πυρογή, ανοίγανε μόνο μποζοξίδικα, τίποτα. Πήγαινε εκεί στην Κλειφάδα, μποζοξίδικα. Όλα. Κλειστό γυμναστήριο, γιατί τον πάθανε, εγώ ξέρω και δεν ξέρω. Ο τάφος του είναι εδώ, ναι. Εκεί έβρεχε και ρίχνανε πριονίδι, ξέρεις, για να μαζέψει το νερό. Κάτι να παίζεις, μπας με τα παπούτσια και να γλίστραγες, πατινάς έκανες. Και παρόλα αυτά, δεν βγάζουμε παίχτες, διότι ένα μεγάλο μέρος πλέον των ομάδων καλύπτεται από ξένους παίχτες. Βέβαια. Δηλαδή κάνει τη δουλειά του με ένα ξένο παίχτη. Διότι αν πάει να ζητήσει ένα Έλληνα, σου ζητάει 1 εκατομμύριο ευρώ μεταγραφή. Ενώ ο ξένος τον παίρνει εύκολο, το βάζει και παίζει. Και μετά πλέον είναι το μπάσκετ, τώρα δεν είναι άθλημα που να έχει συναγωνισμό, είναι corporation, εταιρείες που συναγωνίζονται μία την άλλη. Ξέρω εγώ, ο Γιανακόπουλος συναγωνίζεται του Αγγελόπουλου. Ο άλλος συναγωνίζεται, ξέρω εγώ, τη Βίρτους. Η Μπαρσελόνα συναγωνίζεται, καταλάβω, δεν είναι το συναγωνισμό τον σωματιακό. Διότι οι παίκτες ένα χρόνο παίζουν στην Μπαρσελόνα, ένα χρόνο πάνε στη Ρεάλ. Δηλαδή δεν δίνουν βαμπριέσον στους φιλάθλους. Κάποτε οι φιλάθλοι ήταν με τους παίκτες δεμένοι. Δηλαδή τους δίνανε και ψευδόνυμα, κατάλαβες. Τώρα δεν είναι, πλέον βλέπεις, φεύγει ο Σλούκας από το Ολυμπιακό και πάει στον Παναναϊκό. Εκεί που πέρυσι το χειροκροτάγανε, τώρα τον βρίσκονται. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, οι αλλαγές αυτές
είναι πλέον σαν τα musical, σαν τα θέατρα. Δεν έχει συναγωνισμό. Έχει γίνει. Σε λίγο θα βάλουν και μαϊμούδες μέσα να κάνουν κολοτούμπες, θα βάλουν και οτιδήποτε. Αρκούδες να οδηγάνε ποδοσυκλέτες, να μαζεύουν κόσμο θέλουν τίποτα. Να πάμε τώρα στην περίοδο που πήγατε στην ΑΕΚ και το 81 κατακτήσατε το κύπελο. Μάλιστα ήταν ο πρώτος τίτλος της Ένωσης μετά από 11 χρόνια. Παρόλα αυτά, εσείς αντί να πετάξετε τη φανέλα, πετάξατε τα παπούτσια νομίζω. Τους τα χάρισαν, γι' αυτό. Λένε να καθίνα που πάρω τη φανέλα, έπαιξα τα παπούτσια. Δεν τους τα χάρισα, ας πούμε. Γιατί το παπούτσι ήταν ειδικό αυτό το παπούτσι, φτιαγμένο για μένα. Είχατε κάνει και μεγάλη εμφάνιση τότε. Ναι, κάναμε μεγάλη εμφάνιση, αλλά είχαμε ένα επεισόδιο εκεί πέρα με ένα παίχτη, ένα καλό, το οποίο ξέρεις, όταν είσαι σε μια νεαρή ηλικία, είσαι και λίγο αψής, είσαι και λίγο, ξέρεις, επιθετικός. Αυτά τα σκέφτεσαι να μεγαλώσεις και μετανιώνεις για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αλλά η ηλικία όμως σε παρασύρει. Δηλαδή, η ηλικία πήγαινε σε επιθετικός. Δεν το κάνουμε έτσι τα πράγματα. Δεν ήμουν και από τα καλά παιδιά της Γκάνας, ήσυχος, κατάλαβες. Η εμπειρία σας από τον Ραμπίδη τότε ποια ήταν? Κοιτάξτε, εγώ το μόνο που έχω να πω για τον Ραμπίδη ήταν ο μόνος παίκτης του NBA που δεν έχει jump shoot. Δεν σουτάρεται ποτέ. Απλώς μάζευε τα rebound. Και εμείς στην ΑΕΚ είχαμε πολλούς σουτέρ. Δεν θέλαμε σουτέρ. Θέλαμε αυτό, ναι, να μας μαζεύει τα rebound. Και μάζευε όλα τα rebound. Ήταν ψηλό παιδί, αλτικός. Έπαιρνε καλές θέσεις στο rebound, βοήθαγε πολύ στην άμυνα και μπορούσαμε και εμείς να είμαστε πιο ξεκούραστοι, δηλαδή να αποδώσουμε καλύτερα στην επίθεση. Δεν ήταν κάτι δηλαδή εξαιρετικό. Ήταν ένας παίχτης δυνατός που μάζευε τα rebound και τα πήγε στην Αμερική και τον πήραν στο Λος Άντζελες. Αυτό έκανε, έτρωγε όλο το ξύλο και να βάζει καλά ο Τζαμπάρο. Άνοιγε διαδρόμους δηλαδή. Πώς ανοίγει το. Να πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ σημαντική θεωρώ στιγμή. 3 Δεκεμβρίου του 1983 και γίνατε ο πρώτος παίκτης που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους στην πρώτη εθνική στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΒΑΟ. Μάλιστα διακόπηκε και το παιχνίδι μέσα σε αποθέωση φυσικά και σας δόθηκε τιμητική πλακέτα. Ναι, ναι, τα παιδιά. Να σας πω, εγώ δεν το ήξερα και θέμα για τους πόντους. Δεν μετράγα ποτέ. Α, εκείνη την ώρα. Εκείνη δεν ξέρω τι κάνανε, οι άλλοι μετράγανε, ποτέ δεν μετράγανε. Τι βλάκα σήμερα, Μάικς, να λέω, δεν τι μπορούμε αυτούς, θα τους είχα πάει 20.000 πόντους. Αλλά θυμάμαι όταν μου τόσπασε το ρεκόρ ο Γκάλης και με καλέσε να πάω να του δώσω την μπάλα, του είπα το εξής στον Γκάλη, κοίταξε, του λέω, μην θυμώσω γιατί να ξαναγίνω πάλι 25 χρονών, του λέω. Να στο πάρω, του λέω, είπα έτσι. Με κοίταζε εμένα, τι λέει αυτός. Έχω και τη φωτογραφία από εκείνο το μάτς, εντάξει, ήταν. Και αυτός ήταν δική περίπτωση, παίχτη. Αλλά να ξέρεις ότι το μπάσκετ είναι ομαδικό, δεν είναι ατομικό άθλημα. Έχει καλούς πάρτενερ κι αυτός. Ας πούμε, όταν λέμε μεγαλύτερος αθλητής στον κόσμο, στην Φιλανδία θεωρώ τον Πετρούνια. Που κάνει ατομικό άθλημα. Ναι. Δεν θεωρώ, ας πούμε, τον Τεντόγλου που πηδάει 8,5 μέτρα. Κάνει ατομικό άθλημα. Το ομαδικά έχεις πολύ βοήθεια από εδώ και από εκεί. Το 1974 κληθήκατε στη Μικτή Ευρώπης. Ήταν από κάτι ένα πορτάλι Ευρώπης που παίξαμε και συνεκλήθη η ομάδα της Μικτής Ευρώπης να προπονηθεί στον Τζακάρντο Πρίμου. Αυτός ήταν ο εκλέκτορας. Και με κάλεσε και εμένα. Πήγαμε μετά τρεις Ιουγκοσλάβοι. Ένας Ρώσος, ο Μπέλοφ, δύο Σπανιόλοι, ένας Γάλλος, δύο Ιταλοί, ο Μενεκίνη με τον Ματζοράνη και εγώ. Και πήγαμε και παίξαμε 4 μάτς στη Βραζιλία, στη Ρώμη, στις Βρυξέλλες και κάπου άλλο δεν θυμάμαι παίξαμε και στο Σαν Πάολο, συγγνώμη. Ναι. Και ήταν ένα τιμητικό για μένα ότι βρέθηκα με αυτούς τους παίχτες, αλλά δεν μου έδωσε και τίποτα παράπανω αυτό το θέμα, μην νομίζω ότι ήταν απλώς τιμητικό. Το θεωρώ, ας πούμε, ένα καλό για μένα επίτευγμα αυτό που να βρεθώ στην ελίτ των παιχτών αυτών. Να πάμε και στο κεφάλαιο Εθνική Ομάδα, αλλά να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Δηλαδή, από την τελευταία σας εμφάνιση με το Εθνόσημο,
που ήταν στο παιχνίδι με την Τουρκία όπου χάσαμε 74-64 για το Ευρωμπάσκετ. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, η κίνησή σας να πετάξετε τα αναμνηστικά δώρα από το μπαλκόνι κόστησε ήταν τον ισόβιο. Η πρώτη και τελευταία φορά που έχασα από την Τουρκία, να ξέρετε. Σωστά. Έχουμε κρυφτεί από το σωστά. Ισόβιος αποκλεισμός όμως. Για πείτε μας, τι συνέβη ακριβώς εδώ. Κοιτάξτε. Εκείνη την εποχή, ας πούμε, η Ομοσπονδία του μπάσκετ διοικείται από κάτι γεροντόσαυρους. Οι οποίοι τι κάνανε αυτοί, ο καθένας εκπροσωπούσε ένα σωματείο. Τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ. Και τα δώρα τα πήραν να τα πάνε στον κύριο Στάκοβιτς για να βάλουν τις ομάδες τους σε καλούς ομίλους να παίζουνε. Και τι δώρα πήρανε, πήρανε φυσική υγιεινής τώρα. Πήρανε, ξέρω εγώ, χαλούμι, πιπτηρί, δώρα είναι αυτά. Δεν πρέπει να πάνε, ξέρω εγώ, ένα γαλαμαρχείο, να πάνε να το δώσουν. Δηλαδή, πρόφημα πήρες, κονσέρβες, πήγανε σαρδέλες. Δεν ξέρω τι κουβαλάγανε και πειράξανε. Όλα αυτά λοιπόν, είχαν σκοπό αυτό να πάνε. Δεν είχαν σκοπό να εκπροσωπήσουν τη χώρα. Και θέλω του μεταξύ το μαγαρίδι, φέρνει να πάνω και τα φοντάρια θα στο δουν να δει όλα, μία γη έξω. Και να δείτε ότι όταν με τιμωρήσαν αυτοί, μετά, η δική μου ήταν πάτος για 10 χρόνια. Τον επόμενο, το φθινόπωρο, το ίδιο χρόνο, το 2015, παίξαμε κύπελο κόρα με την Γιουγκλάστα και τους έβαλα 45 πόντους τους Γιουγκλάβους. Τους έβαλα 45 πόντους, το έχω το εφημερίδα ακόμα. Τους είχα βάλει, μέσα εδώ, 45 πόντους. Την ομάδα αυτή που λέει την Γιουγκλάστα, τον Κούκος και τον Μούμου, τις όλες αυτές. Χάσανε από εμάς τον Πανλίγιο, από μένα, τον Κολύρι, τον Μαρακό και δύο τροχονόμους που είχαμε εκεί πέρα μέσα. Με την Εθνική όμως λάβατε μέρος και σε 4 Ευρωμπάσκετ υπάρχουν κάποιες στιγμές έτσι που θυμάστε περισσότερο. Κοιτάξτε, τότε οι ομάδες ήταν 12, έτσι, δεν ήταν 40 που είναι τώρα. Εντάξει, γινόταν δύο όμιλοι από 6 ομάδες και προκρίνονται οι πρώτοι από κάθε όμιλο και παίζανε χιαστή. Εμείς λοιπόν να πέφτουμε στο όμιλο που ήταν η Ρωσία, η Ιταλία, η Ισπανία, ποιο να κερδίσει από αυτούς. Ναι, βέβαια. Πηγαίναμε 5-6 και παίζαμε θέση 8 με 12. Τώρα τι να πας από σφαίρα, τι να πας από ατομική βόμβα, το ίδιο πράγμα είναι. Τι να βγεις ένατος, τι να βγεις το δέκατος. Αλλά και αυτή και η καινούργια ομάδα αυτή το 87 και αυτή έχει τερματίσει τελευταία στην Ελλάδα. Άμα κοιτάξεις. Με όλα τα αστέρια μέσα. Ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι είχε γίνει και λίγο πριν το Ευρωμπάσκετ του 87 προς τιμήν σας. Εθνική Ελλάδος με μεικτή Ευρώπης. Η FIBA, ας πούμε, επειδή σταμάτησα να παίζω, αποφάσισε να με τιμήσει για την προσφορά μου και οι άνθρωποι δώσαν ένα αγώνα προς τιμή μου, τους ευχαρίστησα. Του κάνω αυτό και μάλιστα όλα τα παιδιά από εδώ και ο Μακαρίτσο Ντράζεν και όλοι τα παιδιά και ο Στάκοβιτς, ο Βράκοβιτς και ο... όλοι καλοί παίκτες. Ο Ρίβα, ο Τακουρί, πολύ. Ο Ρίβα, ο Τακουρί, όλοι οι Ιταλοί, οι δύο, όλοι οι καλοί παίκτες. Ήτανε, κάτσε μόνο οι Ισπανοί δεν κάτσανε. Οι άλλοι ήταν ο Ρίκη, ο Λαρδός που μετά πήγε με ξενιπιέ το παιδί, ο Σμίτ. Όλοι αυτοί καθίσανε, ας πούμε, άνθρωποι και παίκτες. Και τους ευχαρίστησα πάρα πολύ. Ήταν ένα πράγμα που συγκινητικό. Αλλά να ξέρεις ότι εγώ είμαι χαρακτήρας που δεν είμαι κλαψαρή, δεν συγκινούμαι. Βλέπω τη ζωή πραγματικά. Και βλέπω ότι όλα έχουν ένα τέλος. Τώρα να κάθομαι να θυμάμαι και να φυλάω φίλου και τέτοια πράγματα, τα θεωρώ σαν να είμαι στο νεκροδομείο. Δηλαδή να διατηρούμε το νεκρό καλά. Οπότε ό,τι έγινε, έγινε στη ζωή. Αυτά που ο Θεός με αξίωσε να κάνω, από εκεί και πέρα δεν κάθομαι όλα αυτά να τα θυμάμαι. Και δηλαδή δεν ωφελούμαι τίποτα. Δεν μου κάνει καλό να τα θυμάμαι, απλώς μελαγχολώ, τίποτα άλλο. Γι' αυτό δεν είμαι και προπονητής ποτέ. Ναι. Διότι μια φορά πήγα να κάνω τον προπονητή και μου έλεγε ο πατέρας ενός παίχτη και έλεγε «Βάλε τον Νίκο, το γιο του, βάλε τον Νίκο, εγώ τίποτα». «Βάλε τον Νίκο, τίποτα». Τι λέω το μάτς, θέλω να σας πω κάτι, μου λέει «Ναι, κοίτα μου, λέει, κύριε Κούμπα». Λέω «Λουκουμάδες πρώτα», του λέω «Λουκουμάδες». Μου λέει «Γιατί, υπάρχει που κάνει λουκουμάδες λέω, στην Ομόνια εκεί πέρα, ένας κριτικός». Και όταν ο Λουκουμάς βγαίνει στραβοχημένος, κόβει λέω καμιά ελιά, κόβει καμιά ουρά που κάνει ο Λουκουμάς, θα τον κάνει στρογγυλό. Ο γιος του λέει στραβοχημένος Λουκουμάς, τι να κάνω εγώ του λέω. Δεν μπορώ να κάνω εγώ τον Λουκουμά, στρογγυλό του λέω. Και έτσι σταμάτησε να κάνω τον προπονητή. Όχι, δεν θέλω να
κάτι ούτε τίποτα. Και πρέπει να είναι ησυχία. Διότι ο προπονητής κάθε Σάββατο ή ζει ή πεθαίνει, να ξέρεις. Αν χάσει να πεθάνει. Αν κερδίσει να ζήσει. Δεν κοιτάξτε να τον Μπαρτζόκα και αυτούς, κοιτάξτε τους άλλους προπονητές. Από Ολυμπιακό και κάτω και Παναθηναϊκό. Πώς άλλαξε φέτος η ΑΕΚ. Τρεις θέσεις πώς άλλαξε. Τον Μπλάθρα, τον ένα, τον άλλον. Είναι ανασφαλή δουλειά ο προπονητής. Δεν είναι σταθερή δουλειά. Οπότε δεν συμβάζεται τη δουλειά του προπονητή. Και βέβαια όταν σας λέω κάτι άλλο, όταν βλέπω εγώ ένα μπάσκετ σε τηλεόραση, κλείνω τη φωνή. Ναι. Δεν ακούω τη λένε αυτή, κλείνω τη φωνή. Δηλαδή, γιατί την κλείνω τη φωνή, γιατί μια φορά έβλεπα το ένα μάτς με μια θεία μου που είχε και καταράκτη μας, δεν έβλεπε καθαρά, και έβλεπε το λάθος που έκανε και μου λέει, αυτός τι κάνει έτσι. Λέω, αφού τούτες και εσύ με καταράκτη, δεν τη λέω. Εντάξει. Ο προπονητής δεν πρέπει να κάνει εδώ. Κλείνει τη φωνή του. Αλλά όταν αυτοί σπικάρουν, επηρεάζουν πολύ, ας πούμε, την πρόσωπο των ακροατή. Κατάλαβες, λένε εντυπωσιακά πράγματα. Εδώ δεν είναι εντυπωσιακά πράγματα, αλλά τον επηρεάζουν πάρα πολύ. Πω από ένα άλμα, πω από ένα κάρφωμα. Και ο άλλος, ας πούμε, ο Βλάχος παραμυθιάζεται. Τι να κάνουμε. Πώς βλέπετε το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ σήμερα? Δεν υπάρχει, το επίπεδο είναι διεθνές, είναι international, δεν είναι ελληνικό μπάσκετ. Είναι οι ομάδες που έχουν ξένους παίκτες και η εθνική ομάδα η οποία πατώνει συνεχώς. Δηλαδή όταν δεν έχεις καλό εθνικό πορτάλιο με καλούς παίκτες, δεν μπορεί να κάνεις και εθνική ομάδα καλή. Δεν υπάρχουν. Ποιοι είναι εθνικοί, ποιοι ήταν Γκάρος, Λούκας 35, ο Καλούς 34, ποια είναι τα σέντερα σου, ποιοι είναι αυτοί που πέσουν. Το τελευταίο που θα πούμε είναι ένα σχόλιο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό εν ώψη Final Four. Εντάξει, αυτές οι δύο ομάδες είναι ομάδες οι οποίες οι εταιρείες τους κάνουν οτιδήποτε προσπάθεια να πάνε απ' έξω. Εγώ η άποψή μου είναι, δεν θα πω ποιος θα το πάρει, θα πω θα το πάρει αυτός που θα είναι το outsider. Αυτός θα το πάρει. Όχι το φαβορί. Σε αυτά τα μάτια το παίρνει το outsider, να ξέρετε. Γιατί ξέρει να φυλάγεται γι' αυτό. Ενώ οι άλλοι θα πούνε το φαβορί με εγώ, και θα πάρει χαμπάρι πως θα χάσει. Και πολλές φορές, να ξέρετε, αυτό θα το πω, ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται σαν outsider, να ξέρετε. Πάει, ας πούμε, σαν outsider παρουσιάζεται. Και συνήθως, εντάξει, ότι είναι κορυφή, ας πούμε, του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι καθαρά θέμα, σας είπα, ομάδων, corporation, εταιριών, τίποτα δεν είναι. Δεν είναι αθλητικό το θέμα, γιατί πίσω υπάρχει ένας άλλος κόσμος, ένα staff που δουλεύει για αυτούς. Κύριε Βασίλη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας και για όλα όσα υπέροχα μας είπατε. Να είστε καλά, αγόρι μου, καλό μεσημέρι. Επίσης. Γεια σας.